όλους που έχουν τη συμπεριφορά να μας ακούσετε, να μεταφέρουμε το μήνυμα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από πέρυσι δεν θα σταματήσει εδώ. Οι προβλήσεις, σας είπαν τα περισσότερα, εκτός από την έκθεση των αρωματικών, είναι και έκθεση των μανιταριών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν γεύσεις και των μανιταριών και των αρωματικών φυτών, τα οποία θα μαγειρεύονται εδώ και θα δοκιμάσουν τη γεύση τους. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές όλους. Είμαστε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Το ενδιαφέρον είναι πανελλαδικό. Πράγματι, η Δυτική Μακεδονία είναι η περιοχή που έχει πέρα από την ποιότητα και την ποσότητα των αρωματικών φυτών. Είμαστε πάνω από 18.000 θέματα αυτή τη στιγμή. Ευελπιστούμε στη συνέχεια να αυξηθούν. Θα έχουμε την ευκαιρία οι ομιλητές που είναι αξιολογότατοι καθηγητές πανεπιστημίου να μας δείξουν και άλλους δρόμους πέρα από τη χρήση που έχουμε σήμερα στα αρωματικά φυτά. Το είπαν και προηγούμενα. Θέλουμε να γίνεται η μεταποίηση, η τυποποίηση εδώ, έτσι που να και τον κόσμο να απασχοληθεί περισσότερο και να αφήσει παραπάνω υπεραξία στην περιοχή μας. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και καλώ και εγώ τον κόσμο όλη τη Δυτική Μακεδονία και όποιον ενδιαφέρει να περάσει το τρίμηνο εδώ μαζί μας, που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ιδιαίτερα οι νέοι που ψάχνονται, ας δουν ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα στη Δυτική Μακεδονία. Είναι το ξεκίνημα του ενδιαφέροντος που ξέρετε η συγκεκριμένη Περιφερειακή Αρχή με τον Περιφερειάρχη μας τον Γιώργο Κασαπίδη. Έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Και όχι μόνο στα αρωματικά. Υπάρχει και συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.